Πάμε να το δούμε. Γιώργος Φιντικάκης, διευθυντής στο Liberal. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα, Λάμπρο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Λοιπόν, είδα το εξαιρετικά ενδιαφέρον άρθρο για τον άξονα Βορρά-Νότου, στο οποίο η Ελλάδα έχει και συμφέροντα και λόγο και ρόλο. Να πούμε δύο πράγματα. Ναι, ήταν ένα από τα θέματα της ατζέντας που συζήτησαν Μητσοτάκης και Σόλτς. Mm-hmm. Και όσοι διαβάσαμε, όταν είδαμε τις δηλώσεις του Μητσοτάκη, φαίνεται, ας πούμε, πόσο μεγάλη σημασία έχει. Θυμάμαι ότι ήταν πιο μπροστά στα όσα ανέφερε, πιο μπροστά και από το μεταναστευτικό και από το μεσαναστευτικό. Συγγνώμη, να σου πω, αν έχεις hands free, βγάλω το λίγο και κάνει μια αντίχυση, αν έχεις hands free. Μιλάω με Bluetooth. Ναι, γιατί κάνει μια αντίχυση, αν μπορείς, πώς μπορώ να μιλήσεις για να έχουμε καλύτερο ήχο. Τώρα είναι καλύτερα. Καλύτερα, πολύ. Για πες λοιπόν, ατζέντα Σόλτς Μητσοτάκη. Ωραία. Ήταν ένα από τα βασικά θέματα της συζήτησης Σόλτς Μητσοτάκη στο Βερολίνο. Ήταν μπροστά από τα υπόλοιπα θέματα που έθεσε ο Πρωθυπουργός στη πρώτη τοποθέτηση, τις πρώτες του δηλώσεις προς τους δημοσιογράφους. Το ανέφερε πριν από τη γενικότερη κουβέντα για το μεσανατολικό και πριν από τη κουβέντα ακόμα και από για το μεταναστευτικό. Γιατί το λέω αυτό? Το λέω γιατί ακόμα και αυτό, η σειρά των θεμάτων, δείχνει το πόσο ψηλά βρίσκεται στην ελληνική ατζέντα, τι στρατηγική σημασία είναι, τι πολιτική βαρύτητα είναι για την Ελλάδα το συγκεκριμένο ζήτημα. Και είναι και για τους Γερμανούς ψηλά, mm-hmm. από ό,τι καταλαβαίνω. Mm-hmm. Αλλά υπάρχει ένα αλλά. Το αλλά είναι ότι πρέπει να πιστούν οι Γερμανοί πόσο οικονομικά βιώσιμο είναι. Mm-hmm. Σε όρους αριθμών, σε οικονομικούς όρους. Νομίζω ότι είμαστε σε αυτή την προσπάθεια ακόμα. Δεν έχουν πιστεί δηλαδή 100%. Και ακριβώς γι' αυτό ίσως ο Καγκελάριος τη δική του τοποθέτηση αντίστοιχα, ναι. δεν το ονομάτισε. Μίλησε, είπε ότι έχουμε κάνει πρόοδο σε θέματα οικονομίας με τον Έλληνα Πρωθυπουργό και σε θέματα ενέργειας και τελείωσε εκεί. Αντίθετα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός στάθηκε περισσότερο στο project. Οι Γερμανοί λοιπόν πρέπει να πιστούν ότι αυτό το φαραωνικό έργο βγαίνει οικονομικά. Να πούμε δύο λόγια για αριθμούς. Να πούμε, ναι. Εδώ. Δεν υπάρχει ακόμη μελέτη ολοκληρωμένη, αλλά οι πρόχειρες εκτιμήσεις αναφέρουν κάποια κόστη της τάξης των 8 δισεκατομμυρίων ευρώ, 7 με 8 δισεκατομμύρια ευρώ. Σκεφτείτε μια λεωφόρο, μια ηλεκτρική λεωφόρο, ένα διάδρομο δηλαδή, μήκους 1.400 χιλιόμετρων περίπου. Το μεγαλύτερο τμήμα του είναι υποθαλάσσιο, μέσω της Αδριατικής θάλασσας. Κοστίζει δηλαδή πολύ περισσότερο από ότι ένα χερσαίο, μια χερσαία υποδομή, μια χερσαία διασύνδεση, το χιλιόμετρο, το υποθαλάσσιο. Και το υπόλοιπο βγαίνει στη Σλοβενία, ακολουθεί τη διαδρομή Αυστρίας και φτάνει στην Νότια Γερμανία. Το κόστος είναι μεγάλο. Κανείς δεν είπε ότι είναι φθηνό. Απ' την άλλη, πάλι, κανείς δεν είπε ότι η απεξάρτηση της Γερμανίας από την σημερινή κατάσταση και η μετατροπή της σε μια οικονομία με ουδέτερο ανθρακικό αποτύπωμα θα είναι φθηνή. Mm-hmm. Ούτε αυτό είναι φθηνό. Mm-hmm. Καμία εναλλακτική διαδρομή άλλη για να επιτευχθεί ο γερμανικός στόχος δεν είναι φθηνή ή εφικτή. Υπάρχουν, ας πούμε, έχουν γίνει κατά καιρούς προσπάθειες να δουν οι Γερμανοί αν υπάρχει μια δυνατότητα να κάνουν ένα διάδρομο μέσω Ιταλίας. Εδώ υπάρχει το θέμα του ορεινού όγκου των Άλπαιων. Δεν γίνεται, δεν είναι εφικτό τεχνικά. Κάποια σχέδια από την Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη προς την Κεντρική Ευρώπη, προς τη Γερμανία δηλαδή, ούτε αυτά φαίνεται ότι είναι εφικτά. Με άλλα λόγια, έχει ένα πλεονέκτημα εδώ η Ελλάδα, mm-hmm. γεωγραφικό και αντικειμενικό, ότι το σχέδιο που προτείνει ο Μητσοτάκης, η ελληνική κυβέρνηση, του διαδρόμου Νότου-Βορρά, που λέγεται Green Aegean, έχει πιθανότητες να γίνει. Είναι στο τραπέζι. Δεν είναι απλά μια θεωρία. Αλλά επαναλαμβάνω και πάλι, φαίνεται ότι η Γερμανία ακόμη δεν έχουν πιστεί και προφανώς δεν έχουν δώσει λοιπόν το πράσινο πολιτικό φως, mm-hmm. εκείνη δηλαδή τη στήριξη που θα δώσει όθηση στο έργο, την πολιτική στήριξη που βάσει αυτή θα τρέξουν τα πράγματα πιο γρήγορα, για να
επιταχυνθούν όλες οι διαδικασίες. Που θα έπρεπε να είναι αυτοί οι οποίοι να πιέζουν, γιατί την δική τους ουσία απεξάρτηση και ως ένα βαθμό αυτονομία ενεργειακή αφορά, ειδικά τώρα που η Γερμανία έχασε το φτηνό ρωσικό φυσικό αέριο, έχει μπει σε ύφεση και θα έπρεπε να ζητάνε εναλλακτικές, γιατί άμεσες λύσεις δεν υπάρχουν μέσω μακροπρόθεσμες, θα έπρεπε να είναι αυτή η οποία πρωτοστατεί. Βέβαια, το γεγονός ότι η Ελλάδα δείχνει αυτό το ενδιαφέρον, θα μπορούσα να σκεφτώ ότι οφείλεται και στο ότι αν γίνει αυτός ο διάδρομος, θα κουμπώσει, θα είναι προέκταση του διαδρόμου του East Med στην ουσία. Και δεν είναι εγώ λέω διάδρομο East Med, έτσι, δηλαδή του πολλαπλού διάδρομου εμπορευματικού, ενεργειακού κλπ. Ναι, είναι δύο διαφορετικά πράγματα, γιατί ο East Med αφορά φυσικό αέριο. Ναι. Και εδώ πέρα μιλάμε για εξηλεκτρισμό. Ναι. Ναι, εδώ πέρα μιλάμε για green transition, εδώ μιλάμε για πράσινη μετάβαση. Γι' αυτό είπα διάδρομο, γιατί ο διάδρομος, ναι, ο East Med ως διάδρομος, θα αφορά και το Eurasia Interconnector, ναι, τα καλώδια διαδικτυακά. Ναι, μπορούμε να το θέσουμε ως εξής, ότι αν γίνει αυτό, μάλλον ανάποδα, προϋπόθεση για να γίνει αυτό, προϋπόθεση για να γίνουν όλα τα άλλα σχέδια, όλοι οι ηλεκτρικοί διάδρομοι που συζητιούνται και σχεδιάζονται μεταξύ Μέσης Ανατολής, Ευρώπης και Αιγύπτου, Ευρώπης, δηλαδή το Γκρέκι, το σχέδιο Αίγυπτος-Ελλάδα, για μεταφορά πράσινης ενέργειας από εκεί εδώ και από εδώ προς τα πάνω. Το σχέδιο, το Saudi Interconnector, που είναι ένα σχέδιο που συζητήθηκε το Σεπτέμβριο όταν ήρθε εδώ ο πρίγκιπας διάδοχος και συνάντησε το Μητσοτάκη, για μια ηλεκτρική διασύνδεση Σαουδικής Αραβίας, Ισραήλ, Ελλάδας και προς τα πάνω πάλι, προς την Ευρώπη. Το, πώς το λένε, το Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ ή ανάποδα, Ισραήλ, Κύπρος, Ελλάδα, που και αυτό δεν θα τελειώνει εδώ, η ενέργεια που θα έρχεται από εκεί δεν θα σταματάει εδώ, θα ανεβαίνει προς τα πάνω. Και αντίστοιχα η ενέργεια που θα στέλνουμε εμείς προς αυτούς έχει κάποιους πελάτες εκεί. Θέλω να πω εδώ μια παρένθεση για να γίνει κατανοητός ο ακροατής. Όλα αυτά τα έργα, τα περισσότερα από αυτά, είναι αμφίδρομα. Αλλά είναι αμφίδρομα. Αυτή είναι η λογική τους. Η λογική δεν είναι. Η λογική, σκεφτείτε το ως ένα. Ως μια. Διπλή λεωφόρο. Ως μια αυτοκινητοποίηση. Μπράβο, ακριβώς. Σκεφτείτε το ως μια εθνική οδό με ροή, με διπλό ρεύμα, προς τα πάνω, προς τον βορρά και προς τον νότο, ώστε όταν έχουμε εμείς ανάγκη ο νότος από ενέργεια να μπορούμε να πάρουμε από το πλεόνασμα του βορρά. Αυτό πότε συμβαίνει το καλοκαίρι, οι δικές μας ανάγκες μεγαλώνουν, έτσι. Όταν εκείνος έχει μεγάλη ανάγκη από ενέργεια το χειμώνα, έτσι, να μπορούμε να το στείλουμε εμείς με την ηλιοφάνεια που έχουμε να καλύψουμε τις ανάγκες του. Άρα λοιπόν όλα αυτά τα έργα που είπαμε νωρίτερα, που αφορούν σύνδεση Ευρώπης, Μέσης Ανατολής, Ευρώπης, Αιγύπτου κτλ., είναι προϋπόθεση για να γίνει ο κάθε του διάδρομος. Ο οριζόντιος διάδρομος, γιατί όλα αυτά τα έργα είναι, οι συνδέσεις είναι, έχουν περίπου μια οριζόντια διάταξη. Ναι. Το Ελλάδα, Ισραήλ, Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ. Και Ινδία, ο πραγματικός. Το Ελλάδα, Σαουδική Αραβία. Όλα αυτά, ας τα σκεφτεί κάποιος ως προϋπόθεση για να γίνει ο κάθετος διάδρομος, ο διάδρομος νότου-βορρά, γιατί η ενέργεια που θα έρχεται από αυτά θα τροφοδοτεί τον διάδρομο νότου-βορρά. Δεν θα τον τροφοδοτεί μόνο το αιωλικό και το φωτοβολταϊκό που θα γίνει στην Ελλάδα. Ναι, θα το τροφοδοτεί και το φωτοβολταϊκό και αιωλικό που θα γίνει στην Ελλάδα και γίνεται, αλλά και όλοι αυτοί οι τεράστιοι όγκοι που θα έρχονται σε εμάς, όχι για να μείνουν εδώ, ο αλλά τράνσιτ, για να πάνε προς τα πάνω. Ναι, αυτά όλα τα ξέρουν οι Γερμανοί. Και ήταν πολύ σωστό αυτό που είπες, ότι θα έπρεπε να, ακριβώς επειδή τα ξέρουν και δεν έχουν πια το φθηνό ρωσικό αέριο, χρειάζεται να ληφθούν πιο δυναμικές αποφάσεις. Νομίζω ότι η επιφύλαξή τους, Γιώργο, είναι γεωπολιτική. Οι Γερμανοί γενικά είχαν μια δυστοκία στο να δουν αναβαθμισμένη γεωπολιτικά την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου με κομβικό ρόλο Ελλάδας-Κύπρου και μια σχετική, ας πούμε, περιθωριοποίηση της Τουρκίας. Οι Γερμανοί στην περιοχή δεν έχουν ρίσματα όπως έχουν άλλοι Γάλλοι, Αμερικανοί κλπ. Πολλαπλά. Την Τουρκία έχουν, την Τουρκία συμπορεύονται. Άρα έχουν μια δυστοκία στο να προωθήσουν projects τα οποία ενοχλούν την Τουρκία ακόμα και τώρα. Υπενθυμίζουμε ότι οι Γερμανοί ήταν αυτοί οι οποίοι είχαν προτείνει να πενταχθεί ο East Med, είτε ως αγωγός, είτε ως διάδρομος, είτε ως αγωγός, είτε ως corridor, από τα έργα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.
Τελικά, όχι, αυτό δεν έγινε. Μετά από αυτό, μετά τα όσα συνέβησαν, η Ευρωπαϊκή Ένωση επικύρωσε ως έργο, επιβεβαίωσε ως έργο κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος τον διάδρομο, τον αγωγό, Eastmed μάλιστα, ότι κάνει τον διάδρομο, ειδικά τον αγωγό, γιατί και οι Γερμανοί πλέον βλέπουν ότι, ότι στερεύουν από εναλλακτικές. Τεχνικά είναι σε ύφεση. Ενέργεια από κάπου πρέπει να βρουν. Εντάξει, το γεωπολιτικό το αντιλαμβανόμαστε, αλλά κάποια στιγμή δεν υπάρχουν άπειρες επιλογές. Εγώ δεν ξέρω αν είναι αυτό που λες, αλλά σίγουρα έχει την αξία του ότι το γεωπολιτικό, το γεωπολιτικό στίγμα της γερμανικής πολιτικής είναι αδύναμο, είναι ασθενές. Mm-hmm. Εδώ λοιπόν μιλάμε, δηλαδή όταν τελείωσε η υπόθεση με το φθηνό ρωσικό αέριο, που ήταν μία που είχαν το κεφάλι του ήσυχο οι Γερμανοί, τι κάνανε? Το μόνο που κάνανε ήταν να χτίσουν κάποια FSRU, κάποια τερματικά, πώς το λένε, επαναεριοποίηση φυσικού αερίου στη Βόρεια Θάλασσα. Και το κάνανε και συνέβη αυτό και τους βοηθάει, αλλά είναι το μόνο που έκαναν. Ευρύτερα κοιτάζοντας το μεγάλο κάδρο, γεωπολιτικά δεν έκαναν κάτι, έμειναν εκεί, και αυτό δεν αρκεί. Ούτε αρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες τους τα αιωλικά, τα μεγάλα υπεράκτια αιωλικά της Βόρειας Θάλασσας και της Βαλτικής. Οι ανάγκες της γερμανικής οικονομίας είναι τεράστιες. Mm-hmm. Εδώ μιλάμε για ορίζοντα 2050 και μετά. Mm-hmm. Δηλαδή, η γερμανική οικονομία τώρα πώς φαντάζομαι ότι σκέφτεται, πώς θα καλύψω τις ανάγκες μου για τα επόμενα 30, 40, 50 χρόνια. Mm-hmm. Έτσι μπαίνει η κουβέντα. Έτσι γίνεται η συζήτηση. Γιατί αυτά τα έργα εκεί αποσκοπούν. Άρα το γεωπολιτικό, η γεωπολιτική ματιά, το γεωπολιτικό βλέμμα προφανώς και χρειάζεται για να δει κάποιος αυτή όλη τη συζήτηση. Μα εκ των πραγμάτων ότι η αναπλήρωση του ρωσικού αερίου που θα λείψει, που λείπει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορεί να γίνει από τα κοιτάσματα της Ανατολικής Μεσογείου, Ισραήλ, Κύπρου και ελπίζουμε και Ελλάδα. Εκεί εκκρεμεί η μεγάλη κουβέντα, έχουμε μείνει στη μεγάλη συζήτηση όπου το Ισραήλ αναζητά εδώ και πάρα πολύ καιρό το μονοπάτι, το κατάλληλο μονοπάτι για την εξαγωγή των Ισραηλινών κοιτασμάτων προς τα πάνω. Το σενάριο, όσο και αν θεωρητικά υπήρχε στο τραπέζι, έστω και με λίγες πιθανότητες, του τουρκικού διαδρόμου, έχει φύγει. Τελείωσε. Έχει φύγει και τώρα μένουν τρία είναι τα σενάρια. Είναι τα τερματικά της Αιγύπτου, που είναι η πιο εύκολη και φθηνή λύση. Η Κύπρος, μια πρόταση που έχει κάνει η Κύπρος για να χτίσει εκεί πέρα ένα LNG terminal. Και φυσικά ο EastMed. Η πιο εύκολη λύση και φθηνή είναι η Αίγυπτος, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι το Ισραήλ θέλει να εξαρτήσει μακροπρόθεσμα την Αίγυπτο να δυναμώνει κι άλλο. Είναι μια τεράστια αποκτά η χώρα από την οποία θα περνά το Ισραηλινό φυσικό αέριο για την Ευρώπη, αναβαθμίζεται γεωστρατηγικά πάρα πολύ. Το καταλαβαίνουμε αυτό, δεν είναι? Το καταλαβαίνουμε αυτό και υπενθυμίζω τις δηλώσεις του Νετανιάχου πριν γίνει η ιστορία με την Χαμάς. Στην τελευταία τριμερή κορυφή Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ, Μητσοτάκη, Χριστοδουλίδη, Νετανιάχου στην Κύπρο, όπου αναφερόταν συνεχώς στον EastMed. Ναι. Άρα είναι σαφής η πάσα που κάνει ο Νετανιάχου τουλάχιστον. Όπως επίσης όμως, πρέπει να το καταλάβουμε αυτό και στην Ελλάδα, ίσως να μην έχει γίνει πολύ αντιληπτό. Όπως επίσης αναβαθμίζεται πάρα πολύ στρατηγικά και η χώρα από την οποία θα περνούν οι ποσότητες ενέργειας, ηλεκτρικής ενέργειας, τις οποίες θα στηρίζονται οι ανάγκες της γερμανικής βιομηχανίας. Δηλαδή, αν η Ελλάδα καταφέρει και γίνει η χώρα αφετηρία, η ευρωπαϊκή χώρα αφετηρίας αυτού του διαδρόμου, μιλάμε για μια τεράστια γεωστρατηγική αξία. Είναι κάτι το οποίο δεν έχει γίνει αντιληπτό, επειδή η συζήτηση είναι σε αυτό το στάδιο ακόμα κτλ. Έχεις απόλυτο δίκιο. Καλά κάνεις και το λες. Σκεφτείτε ότι αν το πετύχουμε αυτό, θα είμαστε τι θα έχουμε γίνει. Ρυθμιστή. Θα έχουμε γίνει η χώρα από την οποία που θα έχει στα χέρια της ένα όπλο σε εισαγωγικά, έτσι. Mm. Ένα πολύ είναι κάτι παραπάνω από ενεργειακό αυτό το οποίο λέω. Θα έχει στα χέρια της αυτή τη δύναμη, δηλαδή οι ανάγκες της γερμανικής οικονομίας και βιομηχανίας θα εξαρτούνται σε πολύ σημαντικό βαθμό από τις ποσότητες ενέργειας που θα περνάνε από την Ελλάδα. Και αυτό ίσως εξηγεί, Γιώργο, ορισμένες τοποθετήσεις του Πρωθυπουργού, οι οποίες δεν ακούστηκαν καλά σε διάφορα θέματα, τα οποία είναι δύσκολα για μας, αναφέρουν μεταναστευτικό και άλλο, αλλά ως τακτικός ελιγμός, προκειμένου να επιτευχθούν ευρύτερα στρατηγικά πλεονεκτήματα, μπορούν να γίνουν αντιληπτά.
Δηλαδή υποχωρήσεις ή φαινομενικές υποχωρήσεις, τακτική λιγμή σε κάποια θέματα τα οποία δεν είναι ευχάριστα για μας, στο βαθμό που πρόκειται να εξασφαλίσουν ή να διευκολύνουν, να αυξήσουν πιθανότητες στρατηγικών πλεονεκτημάτων όπως αυτό το οποίο περιγράφεις, μπορούν να γίνουν κατανοητά. Ναι, okay. Το ακούω αυτό που λες, αλλά εμένα μου έκανε, και δεν το είπα τυχαία στην αρχή της κουβέντας μας, μου έκανε εντύπωση ότι διαβάζοντας την τοποθέτηση Μητσοτάκη, mm-hmm. προτού δεχτεί τις ερωτήσεις, στην κοινή συνέντευξη τύπου, έτσι. Mm-hmm. Στάθηκε πρώτα στην οικονομία και στα βήματα που έχουν γίνει, ότι η Ελλάδα δεν βρίσκεται εκεί πέρα που βρισκόταν κάποτε, ένα θέμα συμβολικό mm-hmm. για τις ελληνογερμανικές σχέσεις. Και το πλαίσιο της οικονομίας ανέφερε τον διάδρομο Νότου-Βορρά. Και μετά από αυτό ακολούθησε η συζήτηση για το μεταναστευτικό και το μεσανατολικό. Τι δείχνει αυτό, τι δείχνει η προτεραιότητα με την οποία ένας ηγέτης βάζει τα θέματα στη συζήτηση, σε μια δημόσια συζήτηση, τι δείχνει, τη σημασία που τους αποδίδει. Θα μπορούσε, ας πούμε, το θέμα αυτό να είναι τέταρτο ή πέμπτο στην παρουσίασή του, στην τοποθέτησή του. Πολύ σημαντικό. Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ. Τα λέμε και στην πορεία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Γιώργος Φιντικάκης, ευχαριστούμε πάρα πολύ.